Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς πάμε, χαιρετισμούς, φιλιά. Όλα τα καλά παιδιά εκεί μαζεμένα. Ήρθαμε να συντάξει στο Σπάτα Live για τη Μέρη Σνατσάκη, να μας είπε τι είχε γίνει. Τελικά ήταν η μέρα που είχε διαφωνήσει με τον Ουγγαρέζο εκείνη τη μέρα. Σπάτα Live, τι μου θυμίζεις, κάτι μου θυμίζεις. Είχαν κάνει εδώ πέρα το διαφημιστικό. Δεν θυμάμαι όλα πολλά. Είναι το παρελθόν, είναι μια ομίχλη που έχει σκεπάσει το μυαλό μου. Παιδιά, τώρα καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε έτσι. Δηλαδή μιλάμε για το τι είχε γίνει πριν από 10 χρόνια, οπότε είναι τόσο υπερβολή, ας πούμε κάτι πιο σύγχρονο. Ο Καποδίστριας και τέτοια. Μια ερώτηση. Οπότε αυτή δήλωσε ότι έβρισε την κόρη της ο κύριος Ουγγαρέζου με την κυρία Σνατσάκη. Εντάξει, δεν υπήρχε βρισιά, δεν το συζητάμε. Να το αποκαταστήσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ βαρύ να ακούγεται κάτι τέτοιο. Δεν είναι ούτε στο ύφος της Μέρη Σνατσάκη, ούτε υπόθηκε φυσικά. Επομένως, ας το κλείσουμε και ας πάμε στα επόμενα. Άγιες ημέρες έρχονται και τα υπόλοιπα να αγκαλιαστούμε, να πούμε ως ανάγκη της υψής της, ευλογημένος ερχόμενος και τέτοια. Η Μέρη Σνατσάκη όντως πιέζονταν στην τηλεόραση που δήλωσε ότι ήταν πολύ πιεσμένη 10 χρόνια και δεν ήταν ο εαυτός της. Εσείς τη βλέπατε έτσι? Να σου πω τώρα, ένα μικρό κοριτσάκι ήταν, το οποίο έψαχνε να βρει το μέλλον του. Από ό,τι φαίνεται το βρήκε και το βρήκε με τον ωραίτερο τρόπο, είναι ευτυχισμένη, είναι χαρούμενη. Αυτό είπαμε, αγάπη, οσανά, τι άλλο να πω. Κύριε Ουγγαρέζο, πώς τον βλέπατε τότε? Χριστός θα γεννηθεί αύριο, εν το σπηλαίο τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων. Και ποιητής των όλων, πολλά ευχαριστώ, να είστε καλά, ευχές. Κύριε Ουγγαρέζο, πώς τον βλέπατε τότε? Κούκλο, πάντα κούκλος. Ήτανε τότε, ήτανε και βλέπω. Δεν θέλω να βλέπω. Κλείνω τα μάτια. Δεν ακούω. Δεν μυρίζω, γιατί μερικά πράγματα μυρίζουν κιόλας. Μακριά από εμάς. Φτου, φτου, φτου. Τελειώσαμε. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Φιλιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση.